Διαιρέτης ρεύματος. Εδώ πέρα αυτό που θα μοιραστεί είναι το ρεύμα. Δηλαδή, αν πούμε ότι αυτή η πηγή δημιουργεί ρεύμα, αφού έχει συνδεθεί αυτό το πράγμα, αυτό το κυβότιο αντιστάσσεων πάνω της, το ρεύμα ξέρουμε ότι πάει από το συν στο πλήν, οπότε θα πάρει αυτή τη φορά. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε και μια ερώτηση. Πόσους κόμβους, δηλαδή σε πόσα σημεία διαιρείται το ρεύμα. Αν πείτε ότι έχω έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι κόμβους, έχετε πει λάθος. Δεν είναι έξι κόμβοι. Δεν είναι κάθε γωνία και ένας κόμβος. Οι κόμβοι είναι δύο. Ένας αυτός ολόκληρος και ένας αυτός ολόκληρος. Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε όταν δεν καταλαβαίνετε ένα κύκλωμα τέλος πάντων είναι να προσπαθήσετε να το σχεδιάσετε κάπως καλύτερα ώστε να το καταλάβετε. Δηλαδή, μας πειράζει αν εγώ πάρω την αντίσταση την αρένα, τη φτιάξω κάπως έτσι. Και την R2 εδώ. Και την R3 εδώ. Καλώδια είναι και λυγίζουν. Άρα συνδέονται με το κολλητήρι που μπορώ να κολλήσω εγώ τρία καλώδια εδώ πέρα και άλλα τρία καλώδια εδώ. Και να τα συνδέσω με την μπαταρία. Οι κόβοι λοιπόν πώς είναι. Το ότι σχεδιαστικά του φτιάχνουμε. Φτιάχνουμε έτσι εδώ πέρα, τραβάμε μακριά καλώδια ώστε στο μάτι μας να είναι καλύτερο και σχεδιαστικά πιο όμορφο. Δεν πάει να πει ότι έχω έναν, δύο, τρεις κόμβους. Είναι ένας κόμβος όλος αυτός. Και άλλος ένας όλος αυτός. Ωραία. Στον κόμβο αυτό λοιπόν, πάνω, θα διαιρεθεί το ρεύμα. Και θα διαιρεθεί σε ένα κομματάκι εδώ πέρα. Λίγο ρεύμα θα πάει εδώ, λίγο ρεύμα θα πάει εδώ, λίγο ρεύμα θα πάει εδώ πέρα. Δηλαδή, αν εδώ πέρα ονομάσω ότι έχω ένα γιώτα ολικό, θα διαιρεθεί σε γιώτα 1, σε γιώτα 2, σε γιώτα 3. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει νόμος με τον οποίο εγώ μπορώ να βρω ποιο ρεύμα πάει σε κάθε κλάδο. Αν είχα απλά νούμερα, δηλαδή αν ήξερα ότι έχω μια πηγή ρεύματος, έτσι συμβολίζουν την πηγή ρεύματος, και έχω δύο ίδιες αντιστάσεις, 10 ohm και 10 ohm, και εδώ πέρα η πηγή ρεύματος δεν υπάρχει, πηγή ρεύματος πρέπει να συμβολίζουμε, πηγές στάσεις έχουμε στα εργαστήρια κτλ. Μια μπαταρία τροφοδοτικό, πηγή ρεύματος δεν μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα. Αν μου πούνε ότι η πηγή ρεύματος είναι 100 αμπέρ, λέμε ένα νούμερο, οι αντιστάσεις είναι ίδιες. Μισό ρεύμα θα πάει εδώ, 50 αμπέρ θα πάει εδώ πέρα και άλλα 50 αμπέρ θα πάει εδώ.